παρούσα. Θα το κάνει σήμερα, ναι, θα του μιλήσει. Ναι, δηλαδή μαζί. Αν θα πω κάτι, δεν θα το πω να με ακούει μόνο. Θέλω να πει και αυτό αν έχει κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω και για τη σχέση σου με τον Μάριο, όπως είδες τον τελικό, όλα αυτά, για τους μαχητές πολλά πράγματα, αλλά επειδή θα κάνουμε και εκπομπή μαζί τη Δευτέρα, θέλω να τα κρατήσω και για εκεί, θέλω να σε πω σε λίγο πιο προσωπικά. Δεν θα σας το ανακοινώνω εγώ, δεν ξέρω να το ξέρεις. εντάξει, χαρά μου. Θέλω να σε ρωτήσω πιο προσωπικά πράγματα και να αφήσουμε λίγο το Survivor. Τι ύψος έχεις? 1,84. Είσαι 1,84, ε. Ναι. Φαίνεσαι πιο κοντός. Πιο κοντός, ε. Ναι. Καλά, δεν τρέψεις λιγάκι. Όχι, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Ναι, είχαμε την αίσθηση ότι είσαι πιο κοντός από 1,84. Όχι, είμαι 1,84. Τώρα εγώ δεν θέλω να γίνω... Θες να σου σκοτωπάνω. Όχι βέβαια, προς Θεώ, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτη. Αλλά στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι, ας πούμε. Τι να Εννοώ ότι όταν μπήκες μέσα στο Survivor, είπες άφησες την οικογένειά σου σίγουρα και τα λοιπά. Και αλλά κανέναν άλλον. Είσαι μόνος. Και κανέναν άλλον. Είσαι μόνος. Ναι. Είσαι ελεύθερος. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία λέγανε ότι μία φορά στη ζωή σου έχεις φτάσει πολύ κοντά στο γάμο. Ισχύει αυτό? Όχι, πολύ κοντά όχι, δεν έχω φτάσει. Σίγουρα με την τελευταία μου σχέση σκεφτόμουν στο μυαλό μου μέσα ότι μπορεί να οδηγηθεί σε γάμο, αλλά όλα αυτά προκύπτουν και δεν προέκυψε. Πόσο καιρό κράτησε αυτή η σχέση? 2 χρόνια περίπου και κάτι. Και... Η οποία έχει τερματιστεί εδώ και 1,5 χρόνο, δηλαδή. Άρα δεν υπάρχει κάτι στο μυαλό σου, ας πούμε, το οποίο να... Την κοπέλα, την να... Όχι με τη συγκεκριμένη. Να υπάρχει κάτι που να απασχολεί. Δεν έχεις κάποιον να σε περιμένει, φεύγοντας, γυρνώντας από το Survivor. Θεωρώ και έχω ως αξία πια να είσαι με έναν άνθρωπο. Και όταν λέω με έναν άνθρωπο, μπορεί να έχεις 10. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να προσπαθείς για έναν άνθρωπο. Και να μπορείς μέσα από την κάθε μέρα να μάθει ο ένας τον άλλον και να κάνεις πράγματα μαζί. Μέσα από συνεργασία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει μέσα από μια σχέση. Αυτό να ξέρεις αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες να το ακούνε. Απλά σε εντάξει, δεν συνηθίζω να λέω μόνο πράγματα που αρέσουν. Αλλά αυτό ισχύει που είπα. Ο λόγος που είμαι τόσο καιρό μόνος μου είναι γιατί μετά την. Μέχρι τη σχέση, μετά την τελευταία μου σχέση ήθελα και εγώ το χρόνο μου όπως οποιοδήποτε. Και μετά έπεσε ο αδερφός μου που ήταν αρβωνιασμένος και ήταν να παντρευτεί, μια περιπέτεια με τη μητέρα μου, με την υγεία της, τα επαγγελματικά και το survivor. Και γι' αυτό και... Τώρα είσαι έτοιμος, ας πούμε, να ερωτευτείς, θες να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, ξέρεις τι έχει να γίνει, να μην σε προετοιμάσω. Κοίτα, είναι πάρα πολύ κολακευτικό όλο αυτό, σίγουρα. Απλά να ξέρετε ότι χωρίς να στον πάρω και να είμαι υπερόπτης ή υπεράνω από όλο αυτό, δεν έχω κοιμηθεί. Άρα είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Μ' αρέσουν λίγο τα πράγματα να έχουν λίγο μια ροή για να μπορέσω να έχω καθαρό μυαλό. Θα μου πεις τώρα, σε ρωτάει αν θες να ερωτευτείς και εσύ λες δεν έχω κοιμηθεί. Ναι, θέλω κάποια στιγμή στη ζωή μου, είναι μέσα στα πράγματα που έχω στο μυαλό μου, να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να δημιουργήσουμε και οικογένεια και παιδιά. Που αγαπώ πολύ, έτσι. Είπες ότι στην αρχή είπες ότι είναι το σημείο σου, το ευαίσθητο. Ναι, ναι, ναι. Άμα θες κάτι να κάνεις, φέρουμε ένα παιδί. Γιατί σε αρέσουν τόσο πολλά παιδιά, τι βλέπεις μέσα σε αυτά? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, τα θεωρούν ευθύνες. Δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Ναι, είναι ευθύνη. Τα παιδιά είναι κάτι το οποίο ότι θα δουν μπροστά τους, το εισπράττουν και το αποτυπώνουν. Τι πιο σπουδαίο πράγμα να βλέπεις τόσο καθαρό πράγμα μπροστά σου και να έχεις το δικαίωμα να αποτυπώσει κάτι στο μυαλό του. Και τι πιο υπεύθυνο από όλο αυτό. Από μία. Αυτό το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Από μία γυναίκα τι ζητάς? Θέλω να μου περιγράψεις την ιδανική γυναίκα.